πολίτες της Κοζάνης, η σημερινή σας συγκέντρωση δίνει μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα ανατροπής. Μήνυμα η σημερινή σας παρουσία δίνει μήνυμα ανατροπής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Λίγες μέρες μείνανε μέχρι τη μεγάλη ανατροπή. 4 χρόνια τώρα ο λαός μας υποφέρει. Πριν από 2 χρόνια σας είπαν και μας είπαν ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ο λαός μας τρομοκρατήθηκε, πίστεψε τους τρομοκράτες του και ήρθαν αυτοί και κάναν τα πράγματα όχι χειρότερα, φέραν τα πράγματα ως εκεί που δεν πηγαίνει άλλο και ο λαός μας κάνει υπομονή. Η υπομονή του όμως εξαντλείται στις 18 και στις 25. Θα δώσει μήνυμα στους τρομοκράτες του. Μήνυμα αλλαγής, μήνυμα ανατροπής. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι εσείς που πλημμυρίσατε σήμερα την κεντρική πλατεία της Κοζάνης δεν ήσασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κάλπη της αριστεράς. Πολλοί από εσάς για πρώτη φορά συμμετέχετε σε μια συγκέντρωση αριστερού κόμματος. Πολλοί από εσάς για πρώτη φορά στις 18 και στις 25 θα ψηφίσετε αριστερά. Σας λέω όμως τούτο. Σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον των κομμάτων. Δεν κρίνεται αν θα βγάλουμε περισσότερους ή λιγότερους ευρωβουλευτές, καλύτερους ή χειρότερους δημάρχους και περιφερειάρχες. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ζωή μας. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η Ελλάδα. Για την Ελλάδα λοιπόν θα ψηφίσουμε να δώσουμε πρωτιά μεγάλη θριαμβευτική στον ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσει η καταστροφή. Είτε συμφωνείτε λοιπόν, είτε έχετε επιφυλάξεις, είτε έχετε ταλαντεύσεις. Σας καλούμε με αποφασιστικότητα να στηρίξετε, να ψηφίσετε, να διαδώσετε το μήνυμα της ανατροπής, το μήνυμα της αλλαγής. Φίλες και φίλοι, μας ξέρετε και σας ξέρουμε καλά. Σας ξέρουμε και μας ξέρετε από τα χρόνια εκείνα που από ποσοστά ενός κόμματος που ασκούσε αντιπολίτευση με συνέπεια και ανιδιοτέλεια και που δεν προσδοκούσε να γίνει κόμμα εξουσίας, βρισκόμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης διεκδικώντας προς όφελος των πολλών, των πολιτών, της κοινωνίας, των εργαζόμενων, των ανέργων. Εκεί, αν θέλετε, σφυριλατήθηκε η δική μας η σχέση, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του λαού μας. Εκεί σφυριλατήθηκε η παρουσία, η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και σήμερα, αν υπάρχει ένας πολιτικός χώρος, ένα κόμμα που μπορεί παρά τις αδυναμίες του και τα σφάλματά του, να κοιτάει τους πολίτες στα μάτια και να τολμά να συνομιλεί μαζί τους και να κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις σαν αυτήν εδώ σήμερα, είναι μονάχα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιέμαι, Κοζανίτες και Κοζανίτισες, αναρωτιέμαι όμως, φτάσαμε 20 μέρες σχεδόν πριν την κάλπη της 25ης του Μάη. Πού είναι ο κύριος Σαμαράς? Πού είναι ο Πρωθυπουργός? Διότι είναι κρίμα, μπήκε και η άνοιξη και δεν έχει ξεμητήσει ο άνθρωπος από το μαξί μου να τον δει λίγο ο ήλιος, να τον δει λίγο το φως της μέρας. Δεν τολμά να βγει στο λαό, να μιλήσει με το λαό, ούτε καν να συνομιλήσει με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Κυκλοφορεί μονάχα στο απολύτως προφυλαγμένο και αποστηρωμένο περιβάλλον που του στείνουν οι επικοινωνιολόγοι του. Υπάρχει μόνο σε άρθρα, σε κυριακάτικες εφημερίδες, απολογητικά άρθρα. Υπάρχει σε ανακοινώσεις του Μαξίμου, σε διαγγέλματα και μονολόγους. Υπάρχει φυσικά κάθε βράδυ στα κανάλια και στις δημοσκοπήσεις της διαπλοκής. Υπάρχει κυρίως όμως στην αγκαλιά της Τρόικας και της κυρίας Μέρκελ. Υπάρχει και σε κάθε μια όμως από τις εκατοντάδες σελίδες των μνημονίων που ψήφισε, αλλά και αυτών που ετοιμάζεται να ψηφίσει μετά τις εκλογές. Δεν υπάρχει όμως το λαό. Δεν υπάρχει στη Βουλή.
δεν υπάρχει σε κανέναν διάλογο που τον καλούμε να προσέλθει. Κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες του Μέγαρου Μαξίμου, αυτές που γράφουν και τα δελτία των 8, όσο όμως ο κύριος Πρωθυπουργός θα κρύβεται, απαξιώνοντας βουλή, θεσμούς, δημοκρατία, όσο πιο πολύ θα προσπαθεί να κτίσει αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης, όσο πιο πολύ θα προσπαθεί να μετατρέψει αυτή τη χώρα σε αποικία χρέους και μπανανία, τόσο πιο κοντά θα έρχεται εκείνη η μέρα που θα αναγκαστεί να βγει στο φως, να εκτεθεί, να εκτεθεί στην κάλπη και στην κρίση σας, και θα είναι η μέρα εκείνη που θα διώξει από την κυβέρνηση όλους αυτούς που συνειδητά οδήγησαν το λαό μας αυτή τη λαϊλασία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα στην πρωτεύουσα ενός περήφανου τόπου, μιας περήφανης περιφέρειας που την κατάντησαν πρωτεύουσα της ανεργίας, πρωτεύουσα της μετανάστευσης, πρωτεύουσα της μόλυνσης. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που έρχεται από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Ο λαός μας έχει δύναμη, αρκεί να τα αποφασίσει. Ενωμένος και αποφασισμένος θα είναι πανίσχυρος. Θα είναι πανίσχυρος να διεκδικήσει το δίκιο του, να βάλει τέλος στην τραγωδία, στο δράμα, στο πείραμα. Μετέτρεψαν τη χώρα μας και το λαό μας σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πειραματόζωο. Ο λαός μας ενωμένος θα μπορέσει να τα καταφέρει, να βάλει τέλος στην Ελλάδα της Τρόικας και των Τοκογλύφων. Ο λαός μας τον δίκαιο θυμό του και την δίκαιη οργή του για τα νοσοκομεία που δεν λειτουργούν, για τα ασφαλιστικά ταμεία που καταραίουν, για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν και έβαλαν λουκέτο, για τα χιλιάδες νέα παιδιά, επιστήμονες ως επιτοπλίστων, με πτυχία και μεταπτυχιακά που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν, να φύγουν από τη χώρα, για τα 3 εκατομμύρια των ανασφάλιστων και το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, για όλα αυτά ο λαός μας έχει αποφασίσει ήδη τον θυμό του, την οργή του, να την μετατρέψει σε πολιτική πράξη. Πολιτική πράξη αξιοπρέπειας και αντίστασης. Πολιτική πράξη ανατροπής στις 25 του Μάη. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε μέσα από μια μεγάλη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη νίκη, θριαμβευτική νίκη σε αυτές τις εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις που συνεργάζονται μαζί του, είναι ένα και μοναδικό. Είναι φτάνει πια. Ως εδώ δεν θα ανεχτούμε να μας κυβερνούν συμφέροντα. Δεν θα ανεχτούμε μνημόνια και μεσοπρόθεσμα που έχουν έτοιμα στα συρτάρια τους να μας φορέσουν μετά τις εκλογές. Δεν θα ανεχτούμε άλλο την πιο ταξική, την πιο αντιδραστική πολιτική που γνώρισε ο τόπος μας και μας έχει ήδη γυρίσει δεκαετίες πίσω, σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας χωρίς δικαιώματα και ελπίδα. Γιατί αυτό που πραγματικά διακυβεύεται, πολίτες της Κοζάνης, σήμερα δεν είναι, όπως σας τρομοκρατούν δήθεν, η παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Δεν υπάρχουν κάποιοι που αποφασίζουν και κάποιοι που υλοποιούν τις αποφάσεις. Αυτό που πραγματικά διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η κυριαρχία του λαού μας, είναι η ίδια η εθνική μας ανεξαρτησία, είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή μας και το μέλλον αυτού του τόπου. Ήρθε η ώρα του λαού μας πάνω απ' όλα. Και η συγκυρία, η μοίρα, η ιστορία τα έφερε έτσι για άλλη μια φορά, η αριστερά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επάλξης και να συμβαδίζει με τη μοίρα του λαού μας, με τον αγώνα του λαού μας για ένα καλύτερο μέλλον, για δημοκρατία, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, να είστε βέβαιοι. Αλλά για να τα καταφέρουμε πρέπει μέχρι να φτάσουμε
στην Κάλπη και στην πρώτη και στη δεύτερη. Να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη σημασία για την πατρίδα και το λαό μας αυτής της αναμέτρησης. Και μη σας παραξενεύει, φίλες και φίλοι, όσο θα προχωράμε προς τις εκλογές, τόσο θα βλέπετε οι εχθροί μας, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, που δεν είναι μόνο τα κόμματα της μνημονιακής εξουσίας και της διαπλοκής. Όχι. Αυτοί, αν θέλετε, είναι οι ασθενέστεροι αντίπαλοι από όλους όσους έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι αντίπαλοι μας μέσα και έξω από τη χώρα, το διεθνές χρηματοπιστωτικό λόμπι, το τραπεζικό λόμπι, το λόμπι της διαπλοκής της ντόπιας που κυβερνούσε και πριν το μνημόνιο και θέλει να κυβερνά και μετά το μνημόνιο, όλοι αυτοί θα βαλθούν να μας συκοφαντήσουν, να μας πολεμήσουν, να διαστρεβλώσουν, να μειώσουν την επιρροή μας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, με ρωτάνε πολλοί που συναναστρέφομαι μαζί τους στις περιοδίες μου ανά την Ελλάδα. Θα συμβιβαστείτε κι εσείς? Θα γίνετε σαν τους άλλους? Τους απαντώ. Το καλύτερο μέτρο για να γνωρίζετε αν εμείς θα συμβιβαστούμε ή όχι είναι να δείτε ποιοι μας πολεμάν. Και όσο βλέπετε αυτοί να μας πολεμάν λυσαλέα από τα κανάλια τους, από τις ειδήσεις τους, από τις εφημερίδες τους, τότε να είστε σίγουροι για μας. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν θα συμβιβαστούμε. Να ξέρετε όμως ότι θα χρησιμοποιήσουν πολλά όπλα. Και το εντιμότερο από αυτά θα είναι το ψέμα και η διαστρέβλωση. Και μη σας παραξενεύει που θα προσπαθήσουν το επόμενο διάστημα να επενδύσουν στην αποχή, στην αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι. Άλλωστε, είναι τόσο δύσκολο να πείσουν τους πολίτες να υποστηρίξουν τα κόμματα του συστήματος έτσι όπως κατάντησαν τον τόπο, που το μόνο που τους απομένει είναι τουλάχιστον να συκοφαντούν εμάς και να δημιουργούν νέα κόμματα κλόνους του συστήματος. Να ντύνουν το παλιό με τη μάσκα του καινούργιου για να το κάνουν πιο ελκυστικό. Να επενδύουν στην αδιαφορία ή στον καναπέ, ότι ο κόσμος δηλαδή δεν θα πάει να ψηφίσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, μαζί με βεβαίως με την τρομοκρατία, για να περιορίσουν το εύρος της ήττας τους. Προσέξτε, όχι για να νικήσουν. Αυτό έχει τελειώσει και τελειώνει σήμερα και εδώ στην Κοζάνη με τη συνταρακτική παρουσία σας στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Δεν έχουν στόχο να νικήσουν. Στόχο έχουν να περιορίσουν την ήττα τους. Να κάνουν την ήττα διαχειρίσιμη, να μείνουν ζωντανοί. Αυτός είναι ο μόνος τους στόχος. Γιατί μετά το παραβάν θέλουν να συνεχίσουν τη δουλειά που εργολαβικά έχουν αναλάβει από την Τρόικα. Γιατί μετά το παραβάν, να το ξέρετε, αν δεν τους ανατρέψουμε, έρχονται νέα επώδυνα μέτρα. Θυμηθείτε τι έλεγαν πριν τις εκλογές του Ιούνιου του 2012. Είχε βγει ο κύριος Σαμαράς και παρουσίαζε 16 μέτρα διαπραγμάτευσης, επαναδιαπραγμάτευσης, τα θυμάστε τα Ζάπια, Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3, και είχε παρουσιάσει 16 μέτρα διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και δεσμευότανε ότι τελείωσε η λιτότητα, τελείωσαν τα μνημόνια, τελείωσαν τα μέτρα. Την ίδια στιγμή είχε στο συρτάρι του το μεσοπρόθεσμο και τα νέα σκληρά βάρβαρα μέτρα λιτότητας. Κορόιδευε εν γνώση του τον ελληνικό λαό. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, πήγε στην κυρία Μέρκελ και είπε το γνωστό, ουδής αναμάρτητος. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και τώρα. Διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά ότι τελειώνει το μνημόνιο, ότι τελείωσαν τα βάρβαρα μέτρα, ότι τελειώνουν τα μέτρα λιτότητας, ενώ έχει στα συρτάρια του νέα σκληρά μέτρα για να συνεχίσει την ίδια πολιτική, αν του το επιτρέψουμε μετά τις εκλογές. Λοιπόν, την απάντηση τη δίνετε σήμερα εσείς. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ο λαός μας δεν θα το επιτρέψει. Η κρυφή τους ατζέντα, πολίτες της Κοζάνης, είναι νέες επώδυνες επιβαρύνσεις δισεκατομμυρίων ευρώ με νέους φόρους
και νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών από το 2015 έως το 2018. Η κρυφή τους ατζέντα, για να γνωρίζουμε όλοι τι μας περιμένει, είναι μέτρα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, απολύσεις στο δημόσιο, ολοκληρωτική ισοπαίδωση του ασφαλιστικού συστήματος, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας όσης έχει απομείνει, νέες εκτροπές και επικίνδυνα παιχνίδια με τους νεοναζί, τα ξαδέλφια των νεοναζί της Ουκρανίας, που αγκάλιασε η γερμανική Ευρώπη και προσέτρεξε να αγκαλιάσει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Βενιζέλος, και να συναντήσει επισήμως, και που έτρεξε να φωτογραφηθεί μαζί τους με χαρά και ο κύριος Σαμαράς. Αυτά μας περιμένουν, αν δεν τους ανατρέψουμε. Ας το γνωρίζει λοιπόν ο κάθε ένας και κάθε μια από μας, βγαίνοντας από το παραβάν, ψηφίζοντας τον συνασπισμό του μνημονίου, τον κύριο Σαμαρά ή το δεκανίκη του, τον κύριο Βενιζέλο, θα πάρουμε περισσότερο μνημόνιο, περισσότερα μέτρα, περισσότερο Μπαλτάκο, περισσότερο Βορύδι, περισσότερο Γεωργιάδη, περισσότερο Πλεύρη, περισσότερους νεοναζί. Θα πάρουμε και λιγότερη δημοκρατία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Λιγότερη εθνική ανεξαρτησία. Νέα μέτρα υποτέλειας και κοινωνικής καταστροφής. Αυτή είναι η πραγματική ατζέντα που θέλει να κρύψει ο Πρωθυπουργός. Ίσως και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, να έγινε και καπνός στην πρόταση που του καταθέσαμε να βγούμε δημόσια, ανοιχτά, με όποιο τρόπο θέλει, σε όποιο μέσο θέλει, με όσους δημοσιογράφους και όποιους θέλει, και να κουβεντιάσουμε, να ανταλλάξουμε επιχειρήματα ενώπιον του ελληνικού λαού. Βέβαια, το ίδιο έκανε και το 12, διότι ο κύριος Σαμαράς αποφεύγει τον πραγματικό διάλογο όπως ο διάολος στο λιβάνι. Απέρριψε λοιπόν την πρότασή μας για 2 τηλεοπτικές αναμετρήσεις και με παρέπεψε στον κύριο Γιούγκερ. Γιατί αλήθεια, αυτοί δεν μας λένε τόσον καιρό τώρα ότι ο κύριος Σαμαράς είναι το δυνατό του χαρτί? Αυτοί δεν μας λένε με τις δημοσκοπήσεις τους ότι είναι ο καταλληλότερος? Γιατί ο καταλληλότερος είναι τελικά τόσο ακατάλληλος να κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σε κάθε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, να κουβεντιάσει, να συζητήσει δημόσια, είτε στη Βουλή, είτε στην τηλεόραση? Τις απαντήσεις, φίλες και φίλοι, νομίζω τις ξέρουν και τα μικρά παιδιά, τις καταλαβαίνουν όλοι. Ο κύριος Σαμαράς έγινε καπνός, διότι δεν τολμά μπροστά στα μάτια των πολιτών και χωρίς την προστασία των γραπτών μονολόγων να αντιπαρατεθεί. Διότι εκεί θα φανεί η ένδυα των επιχειρημάτων του και όλος ο ελληνικός λαός θα καταλάβει πόσο ακατάλληλος είναι να μας κυβερνά ο καταλληλότερος της Τρόικας και της διαπλοκής. Κρύβεται λοιπόν γιατί φοβάται ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, γιατί δεν θέλει να μιλήσουμε για το μέλλον αυτού του τόπου, της οικονομίας, για το ότι το πρωτογενές αυτό πλεόνασμα δεν μπορεί να θεωρηθεί μια μεγάλη επιτυχία, όπως λένε και success story, κατεδαφίζοντας την κοινωνία, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, κλείνοντας νοσοκομεία, διότι δεν θέλει να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής, για το σχέδιο που έχει ο καθένας μας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να μας εξηγήσει γιατί ξεπουλά τη δημόσια περιουσία έναντι πινακίου φακής, εκεί θα αναγκαζόταν να μας εξηγήσει γιατί υποκύπτει στις πιέσεις και στις απαιτήσεις της Τρόικα και της κυρίας Μέρκελ, προκειμένου η χώρα μας να μετατραπεί σε μια φτηνή οικονομική ζώνη με εργασία μισθών 300-350 ευρώ και ανεργία 60% για τους νέους,
εκεί θα αναγκαζόταν να πάρει θέση για το χρέος και γιατί δεν διεκδικεί διαγραφή του χρέους όπως έγινε το 1953 για τη Γερμανία, εκεί θα αναγκαζόταν να μας πει γιατί ούτε μια φορά δεν μίλησε για το κατοχικό δάνειο και την διεκδίκησή του. Μια ιστορική υποχρέωση της Γερμανίας απέναντι στο λαό μας που εμείς θα το διεκδικήσουμε και με το Μανώλη το Γλέζο στα 92 του. Σαν 92 του στο Ευρωψηφοδέλτιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Όσο όμως φίλες και φίλοι, και αν προσπαθήσουν να θολώσουν τα νερά, στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, η κοινωνική πραγματικότητα, η ίδια η ζωή, είναι αυτή που θα βάλει την ατζέντα και τα διλήμματα. Και ξέρετε, τα διλήμματα αυτά είναι σκληρά. Κανείς δεν μπορεί να τα αποφύγει. Διότι σε αυτές τις εκλογές το δίλημα δεν είναι αν ο ένας ή ο άλλος είναι ο καταλληλότερος. Προσέξτε. Το δίλημα θα είναι αν θα συνεχίσουμε με μνημόνια λαιλασίας μέχρι το 2040 ή αν θα ανατρέψουμε τα μνημόνια της καταστροφής. Το δίλημα επίσης, αν θέλετε, δεν είναι και ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία. Το δίλημα είναι Ελλάδα ή Μέρκελ, αξιοπρέπεια ή εθελοδουλεία, ανατροπή ή υποταγή. Αυτά είναι τα πραγματικά διλήμματα. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Κοζάνης, στον τόπο σας, σε αυτόν τον τόπο με την μακραίωνη ιστορία και τους αγώνες, σε αυτόν τον τόπο που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να είναι η πύλη προς την Ευρώπη, η πύλη της χώρας μας και θα μπορούσε να είναι και ένα σημαντικό βαλκανικό κέντρο, όλο το σύστημα και η μνημονιακή πολιτική δούλεψαν για χρόνια, ώστε η περιοχή σας να είναι αυτή με τη μεγαλύτερη ανεργία, γερασμένο πληθυσμό, υψηλότερους δείκτες ρύπανσης περιβάλλοντος, ταυτόχρονα όμως και να αποβιομηχανοποιείται, να μαραζώνει καθημερινά. Και τώρα, ξέρετε, ετοιμάζονται να δώσουν τη χαριστική βολή και έχουν βάλει στόχο την καρδιά, ξέρετε. Ο τόπος ασυνδέθηκε για πολλά χρόνια με τη ΔΕΗ. Συνδέθηκε με την επιχείρηση εκείνη που αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της ανάπτυξης αυτού του τόπου, την δημόσια ΔΕΗ, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που πήγε το ρεύμα σε κάθε γωνιά, σε κάθε άκρη της πατρίδας μας. Δεν το πήγε η Power που ήταν πριν τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ το πήγε το ρεύμα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και τώρα τι ετοιμάζονται να κάνουν? Ετοιμάζονται να κόψουν τη ΔΕΗ κομμάτια και να την πουλήσουν στα μεγάλα και γνωστά συμφέροντα. Σε αυτούς, επαναλαμβάνω, που ήταν καπεταναίοι και πριν το μνημόνιο και διαφεντεύαν τις τύχες μας και τώρα, ως άλλοι μαυραγορείτες της κατοχής, την ώρα που ο λαός μας λαιλατείται και ρημάζεται πάνω στα συντρίμμια, θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ όμως, και το λέω εδώ από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, κοιτώντας σας τα μάτια, το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ σταματά στα τέλη Μαΐου. Μικρή ΔΕΗ δεν θα υπάρξει. Στις 25 Μαΐου μόνο μικρή Νέα Δημοκρατία και μικρό Πασόκ θα υπάρξει. Μικρή ΔΕΗ δεν θα υπάρξει. Η δική μας θέση, φίλες και φίλοι, είναι κατηγορηματικά υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θεωρούμε ότι αποτελεί έγκλημα κατά της Δυτικής Μακεδονίας, έγκλημα κατά της εθνικής οικονομίας. Αποτελεί χάρισμα, εκποίηση και σκάνδαλο η οποιαδήποτε απόπειρα να δοθεί σε ξένα χέρια η περιουσία του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων και των κατοίκων της περιφέρειας. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό,
για να μην περάσει αυτό το εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα κατά της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας. Καλούμε λοιπόν από εδώ, από την ενεργειακή καρδιά της πατρίδας μας, όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο της ΔΕΗ, όλα τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όλον τον ελληνικό λαό, να δημιουργήσει ένα πλατή αγωνιστικό μέτωπο και να αποτρέψει αυτό το μεγάλο έγκλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο ενεργειακό σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στόχος μας είναι τόσο η αντιμετώπιση των άμεσων ενεργειακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, όσο και η ταυτόχρονη υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου δημοκρατικού ενεργειακού σχεδιασμού, με προτεραιότητες την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή επάρκεια, την βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και φυσικά την περιβαλλοντική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει και συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Δεσμευόμαστε λοιπόν από εδώ, από την Κοζάνη, για εγκαθίδρυση ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στόχος μας, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένα σπίτι δίχως θέρμανση, κανένα σπίτι δίχως δυνατότητα επικοινωνίας. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, προτείνουμε αποδέκτες της δωρεάν ποσότητας ρεύματος να είναι όλοι οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και έχουμε σχεδιάσει και κοστολογήσει 410.000 καταναλωτές να είναι αποδέκτες της δωρεάν ποσότητας ρεύματος. Δεσμευόμαστε επίσης για επέκταση των υφιστάμενων κοινωνικών τιμολογίων και επιδομάτων σε νέες κατηγορίες δικαιούχων, σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες θέρμανσης, σε νέες περιοχές. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από 1,3 ευρώ ανά λίτρο αρχικά στα 0,9 ευρώ, για διεύρυνση δικαιούχων για επίδομα θέρμανσης, διεύρυνση επιδόματος θέρμανσης σε τεχνολογίες και θερμαντικά μέσα με χαμηλότερο κόστος θερμικής μονάδας και καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις, για χορήγηση του 50% του επιδόματος ως προκαταβολή. Δεν μπορούμε βέβαια να δεσμευτούμε ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά η βροχή εμάς δεν μας τρομοκρατεί. Τη βροχή εμείς δεν τη φοβόμαστε. Θα αντιμετωπίσουμε και τη βροχή και θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Κοζάνης, σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε, η αυτοδιοικητική αναμέτρηση έχει και αυτή τη μεγάλη σημασία της. Τα ψηφοδέλτια για την αυτοδιοίκηση είναι και αυτά σημαντικά. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι εκλογές δεύτερης διαλογής, ούτε πρόκειται για μη κεντρική πολιτική σκηνή όταν αφορά τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Κάποια άλλα κόμματα, ξέρετε, τους υποψήφιους περιφερειάρχες και δήμαρχους τους διόρισαν με αδιαφανείς διαδικασίες. Τους διόρισαν οι αρχηγοί τους. Εμείς επιλέξαμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Ξέρετε, κάναμε και λάθη. Και πράγματι, και στη Δυτική Μακεδονία κάναμε λάθη. Σημασία όμως έχει να ξέρεις να διορθώνεις τα λάθη σου και να προχωράς μπροστά. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, είναι κορυφαία και σημαντική. Πρώτα απ' όλα γιατί εδώ είναι η καρδιά της ενέργειας, αλλά διακυβεύεται και το φιλέτο της χώρας. Δεύτερον και σημαντικότερο, διότι φίλες και φίλοι, κερδίζοντας τη Δυτική Μακεδονία, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή με το συνδυασμό «Αλλάζουμε εποχή» και το Θέμη Μουμουλίδη, αλλάζοντας σελίδα, αλλάζοντας βιβλίο για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα, στην πραγματικότητα δίνουμε το μήνυμα
Δεν υπάρχει άπαρτο κάστρο για το λαό μας. Δεν υπάρχει άπαρτο κάστρο για τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου που ενωμένες θα δώσουν τη μάχη για την ανάκαμψη, την ανόρθωση της χώρας και του λαού μας. Και θέλω, φίλες και φίλοι, πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, να σας πω το εξής. Ο Θέμης ο Μουμουλίδης είναι ένας άνθρωπος διανοούμενος, καλλιτέχνης, άνθρωπος του πολιτισμού, αυτός που σκηνοθέτησε τη ζωή του θρυλικού Μίκη Θοδωράκη, δηλαδή την ζωντανή ιστορία του τόπου μας, τους αγώνες, τις θυσίες, την ιστορία της δημοκρατίας και της λευτεριάς, της ανεξαρτησίας αυτού του τόπου. Τώρα καλείται να σκηνοθετήσει αλλά και να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος σε μία ακόμα θρυλική στιγμή. Στη μεγάλη ανατροπή, στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, και είμαι βέβαιος ότι στις 18 το βράδυ θα πανηγυρίζουμε, θα έχουμε τα πρώτα σημάδια αυτής της ανατροπής που θα ολοκληρωθεί στις 25 μαζί με τη μεγάλη νίκη του λαού μας στις ευρωπαϊκές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, τα ίδια όμως ισχύουν και για τις δημοτικές εκλογές. Ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να σας ξεγελάσουν. Παρουσιάζονται ως δήθεν ανεξάρτητοι, γιατί ντρέπονται να πούν ότι έχουν σχέσεις με το μνημονιακό και πολιτικό κατεστημένο που κατέστρεψε τη χώρα. Είναι όμως παρατρεχάμενοι αυτού του μνημονιακού και πολιτικού κατεστημένου και του τοπικού εδώ κατεστημένου, που πολύ καλά το ξέρετε εσείς οι Κοζανίτες. Μην ξεγελαστείτε λοιπόν. Να ξέρετε ότι αν αυτοί εκλεγούν το ίδιο βράδυ, θα ξεχάσουν την ανεξαρτησία τους και θα ντυθούν τα χρώματα των μνημονιακών κομμάτων που τους υποστηρίζουν. Ενισχύστε λοιπόν τους συνδυασμούς εκείνους που θα εκλέξουν δημάρχους που θα μπορούν να συγκρουστούν με τα μεγάλα συμφέροντα, ντόπια και ξένα, για λογαριασμό των πολιτών, για λογαριασμό της δημοκρατίας, της λαϊκής δικαιοσύνης. Και εδώ, στην Κοζάνη, ενισχύστε τον συνδυασμό του Λευτέρη του Ιωαννίδη, που μπορεί να φέρει τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη σας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτή η πόλη και αυτός ο τόπος. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν μείνει λίγες μέρες μέχρι τις εκλογές. Σας καλώ αυτές τις λίγες μέρες να κάνετε μία πράξη αντίστασης και ανατροπής. Απλή είναι. Πάρτε το τηλεκοντρόλ στα χέρια και κλείστε τις τηλεοράσεις σας. Βγείτε στους δρόμους. Μεταφέρετε το μήνυμα της νίκης και της ανατροπής. Το μήνυμα του λαού μας. Λίγες μέρες μείνανε. Αυτοί που τόσα χρόνια μας κυβερνούν λαιλατώντας τον τόπο, το βράδυ στις 18 και στις 25 θα πάρουν ένα γερό μάθημα, διότι δεν θα ψηφίσουν οι εκφωνητές των δελτίων των ειδήσεων, ούτε οι δημοσκόποι. Θα ψηφίσει ο λαός μας, θα ψηφίσετε εσείς. Μαυρίστε τους, δώστε δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ που θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή με το λαό, για το λαό, από το λαό. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες και με την νίκη. Γεια σας. Επιτρέψτε μου τώρα να ανεβάσω στο βήμα το Θέμη το Μουμουλίδη, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και αυριανό Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, το Γιάννη το Θεοφύλακτο, Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, το Χατζησαμάνη, τον Θανάση, ο οποίος είναι υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης και αυριανός Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, τον Σαπαλίδη τον Σάβα, τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, και τη Ρένα την Καζαντζίδου, υποψήφια αντιπεριφερειάρχη στα Γρεβενά.
έστειλε ισχυρό μήνυμα. Η παρουσία σας έστειλε ισχυρό μήνυμα. Και με τη βροχή γεμίσαμε, παραμείναμε, στηρίξαμε, δώσαμε το μήνυμα της ανατροπής. Γεια σας, μέχρι την κάλπη. Γεια σας.